Καλή σας μέρα, παιδιά. Για άλλη μια φορά, όπως είπατε, οι σχολικοί φύλακες εδώ έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι από όλη την Ελλάδα. Είναι περίπου τώρα αυτή τη στιγμή 250 άτομα και έρχονται συνέχεια από Εύρο μέχρι νησιά του Αιγαίου και Κρήτη. Mm-hmm. Όπως βλέπετε, απέναντι τώρα με τη βοήθεια του Ελευθερωτικού Σχολού είναι πάνω από 7 κλούβες έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μέτρα ασφαλείας δρακόντια, βέβαια είναι και όλο το ζάπιο. Σκοπεύουν να βγουν στον δρόμο, τι λένε, γιατί θα ζήσουμε πάλι τα σκηνικά που έχουμε ζήσει 10 φορές. Ναι. Είδαμε πάλι τα σκηνικά για ένα ψηλόδαρμο. Μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια, ναι. Θα δουν τον Υπουργό, ζητάνε συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Ακόμα τίποτα δεν λένε τις κινήσεις τους. Απλά συγκεντρώνονται σιγά σιγά από όλη την Ελλάδα και σε λίγο θα μας πούνε τις προθέσεις. Τι θα κάνουν, θα έχουν κάποια συνάντηση. Mm-hmm. Θα παραμείνουν πάντως από ό,τι λένε, θα παραμείνουν μέχρι αργά το μεσημέρι και αύριο και μεθαύριο. Γιατί πως ξεχνάτε ότι το 8μηνο της διαθεσιμότητας ολοκληρώνεται στις 23 Μαρτίου. Ναι, ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο αγώνα αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, παιδιά. Και αξίζει της προσοχής, νομίζω. Τώρα τι θα κάνουν οι πολιτικοί, εδώ είναι να μας πούνε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Γιώργο, καλημέρα.